Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και πίσω βλέπετε το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκύλι, το Λάκι. Το βίντεο αυτό βγαίνει σήμερα, Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023. Σήμερα ο Λάκι και εγώ θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στην Πάφο για να συναντηθούμε με τα παιδιά μου και τη βαφτιστήρα μου. Είναι η ονομαστική μου εορτή. Το καταλάβατε ότι δεν μου αρέσουν οι εορτές και τα γενέθλια, αλλά επειδή τέλη Αυγούστου είχε τη βάφτιση της κορούλας της, της Τρίτης η Ελπίδα, της Κίνθιας, και δεν μπορούσα να πάω λόγω της συγγραφής του βιβλίου, της υποσχέθηκα και τηρώ τις υποσχέσεις μου να έρθουμε μια μέρα στην Πάφο και να βρεθούμε. Και έτσι την πήρα 17 του Σεπτέμβρη, που ήταν η δική της η ονομαστική γιορτή. Οι Ελπίδες γιορτάζουν 17 Σεπτεμβρίου μαζί με όσες έχουν το όνομα Αγάπη, Σοφία και Πίστη. Και πάμε, θα πάμε, όταν βλέπετε αυτό το βίντεο ήδη θα είμαστε, αν όλα πάνε καλά, στην Πάφο μαζί με τα παιδιά. Ειδικά για να συναντηθούμε με τα παιδιά. Λοιπόν, έχω μαζέψει με αρκετές απεικονίσεις οθόνης σε σχόλια κάτω από το βίντεο το οποίο ανέβηκε την Παρασκευή που μας πέρασε με τίτλο «Ας μιλήσουμε για το σεξ χωρίς ντροπή», και κάτω από το πρώτο επεισόδιο της ειδικής σειράς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο podcast, το οποίο βγήκε την Πέμπτη, και τα έχω μαζέψει αυτά τα σχόλια σε απεικονίσεις οθόνης για να τα σχολιάσω σιγά σιγά και για να τα λάβω υπόψη μου στα επόμενα επεισόδια της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου, δεν βαδίζω στα τυφλά. Επίσης, να παρακαλέσω να μην μου εισηγήσετε να καλέσω ανθρώπους στο podcast. Θέλω να σας πω ότι εδώ και πολλά χρόνια είμαι συνεργάτης της Ουρολογικής Εταιρείας Κύπρου και έχω παραστεί και σε αρκετά συνέδρια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, το οποίο έγινα στην Κύπρο, και έχω κάνει και παρουσιάσεις. Γνωρίζω τους θεαυτούς ιατρούς, οι οποίοι είναι ειδικοί για να μας δώσουν πληροφορίες για θέματα σεξουαλικής υγείας, και έχω υπόψη μου στα επόμενα επεισόδια να καλέσω επιστήμονες οι οποίοι είναι όντως ιατροί και έχουν όντως τα προσόντα προκειμένου να μιλήσουν για τέτοια θέματα σεξουαλικής υγείας. Και όσον αφορά θέματα που άπτονται της ψυχολογίας, που έχουν σχέση με το διεπιστημονικό πεδίο της σεξουολογίας, έχω υπόψη μου συναδέλφους οι οποίοι έχουν εξειδίκευση σε αυτό το ζήτημα και θα τους ψάξω μόνοι μου άμα θελήσω να φιλοξενήσω κάποιον. Δεν είμαι κλειστή στο να φιλοξενήσω κάποιον, όμως χρειάζεται λίγη προσοχή, επειδή αρκετοί άνθρωποι παρουσιάζονται στα μίντια ως ειδικοί πάνω σε τομείς που δεν είναι ειδικοί. Η σεξολογία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν ιδιαίτερο κλινικό και θεραπευτικό ενδιαφέρον ιατροί και ψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη εξειδίκευση. Εγώ δεν έχω τέτοια εξειδίκευση. Έχω δουλέψει στενά με ιατρούς που έχουν εξειδίκευση. Έχω ζητήσει από μια ψυχίατρο που είχα γνωρίσει σε ένα συνέδριο για την εμμηνόπαυση να έρθει να μιλήσουμε στο podcast για αυτά τα θέματα. Μου είπε η κοπέλα, και το σέβομαι, ότι δεν της αρέσει η προβολή. Οπότε κάθισα και διάβασα για να σας μεταφέρω μερικά πράγματα, όχι ούσα παντελώς άσχετη, γιατί από το 2001 και μετά έχω δώσει αρκετές διαλέξεις τύπου εκπαιδευτικά εργαστήρια σε μαθητές λυκείου και γυμνασίου κατόπιν πρόσκλησης στο Συνδέσμο Γονέων του στην Κύπρο, όπου κάναμε ένα πρόγραμμα ταχύρυθμης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Έχω ασχοληθεί με το ζήτημα εννοώντας να διαβάσω σε σχέση με την επιστήμη μου και τι λέγεται σε σχέση με τη δική μου την επιστήμη, αλλά και με το διεπιστημονικό πεδίο της σεξολογίας. Όμως δεν το παίζω σεξολόγος, δεν λέω ελάτε είμαι σεξολόγος, ελάτε να σας λύσω τα σεξολογικά σας προβλήματα. Οπότε εδώ σε αυτό το κανάλι έχουμε μία δέσμευση επιστημονικότητας και επιστημολογίας, και έχουν οι γνώσεις οι φύλακες ποιοι ειδικοί είναι όντως ειδικοί για να τους καλέσουν και ποιοι ειδικοί είναι διαπιστευμένοι ειδικοί
από αναγνωρισμένα σώματα πιστοποίησης σε διάφορους τομείς. Εντάξει. Αυτά ως προς τις προτροπές. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που θα ακούσετε στα επεισόδια του podcast και που ακούτε στα σχετικά βίντεο που κάνω εδώ στο κανάλι, νομίζω θα το έχετε ήδη καταλάβει ότι έχει μια διαφορετική προσέγγιση από αυτό που συνήθως ίσως να έχετε ακούσει, ίσως και να μην έχετε ακούσει. Και όπως πάντα, αφορμή για να ασχοληθώ και να διαβάσω και να επιμορφωθώ περισσότερο πάνω σε αυτό το ζήτημα ήταν το γεγονός ότι όταν ήμουν νεαρή ψυχολόγος έβλεπα να έχουν δημόσιο λόγο πρόσωπα τα οποία κατά τη γνώμη μου πάντα ο λόγος τους ήταν στερεοτυπικός, ήταν γεμάτος κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις και θεωρούσα και ανησυχούσα ότι μπορεί μεν να λένε και κάποια στοιχεία τα οποία είναι σωστά, από την άλλη όμως διασπείρουν φοβίες, προκαταλήψεις, ενοχικότητες και ούτω καθεξής. Για να μιλήσει κάποιος για το σεξ, πρέπει ο ίδιος πρώτα απ' όλα να έχει ξεπεράσει τα όποια κολλήματα, τα όποια κομπλεξιλίκια, τις όποιες εσωτερικές αναστολές, τον όποιο κοινωνικό και σεξουαλικό προγραμματισμό έχει δεχθεί, γιατί δεν γεννιέται κανείς από μας σε ένα κενό. Γεννιόμαστε σε μια οικογένεια, γεννιόμαστε σε μια κοινωνία η οποία έχει το λογισμικό των ενοχών, τον ταμπού. Κάποια ταμπού είναι χρήσιμα και θα μιλήσουμε σε αυτό το podcast για τα ταμπού που είναι χρήσιμα, εξαιρετικά χρήσιμα, όπως για παράδειγμα το ταμπού της αιμομιξίας είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Όπως και το ταμπού του φόνου, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Και το ταμπού του βιασμού είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Δεν είναι όλα τα ταμπού κακά. Κάποια ταμπού είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ταμπού ονομάζονται οι κοινωνικές απαγορεύσεις, οι απαγορεύσεις που έχει υιοθετήσει η κοινωνία η ανθρώπινη με το πέρας των χρόνων και την εξέλιξη της, παρατηρώντας ότι κάποιες πρακτικές ήταν επιβλαβής. Για παράδειγμα, το ταμπού της αιμομιξίας υιοθετήθηκε από τη σύγχρονη κοινωνία επειδή παρατηρήθηκε ότι όταν υπάρχει αιμομιξία, σε επίπεδο υγείας λέμε τώρα, όταν υπάρχει αιμομιξία είναι πολύ πιθανό να γεννηθούν παιδιά που να έχουν προβλήματα υγείας. Σε ψυχολογικό επίπεδο, το ταμπού της αιμομιξίας ήρθε πολύ αργότερα σε ψυχολογικό παρά σε σωματικό επίπεδο, που είναι ξεκάθαρο και έχει διαφανεί και από τη μελέτη ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν κλινικό πληθυσμό και έχουν μελετηθεί πολύ επισταμένα λόγω των συμπεριφορών τους, ότι η συναισθηματική αιμομιξία και η σεξουαλική αιμομιξία προκαλεί σοβαρή ψυχολογική ζημιά. Σας λέω, αν θέλετε, ψάξτε να βρείτε το ιστορικό του Νορβηγού Μακελάρη, ο οποίος το 22 Ιουλίου του 2011 έκανε εκείνο το μακελιό στη Νορβηγία. Έβαλε μία βόμβα στην οποία σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι σε ένα κυβερνητικό κτίριο και μετά πήγε σε μία κατασκήνωση του Εργατικού Κόμματος και πυροβολούσε αβέρτα κουβέρτα και σκότωσε πάνω από 60 ανθρώπους στην κατασκήνωση. Μελετώντας το ιστορικό αυτού του Μακελάρη, και αφορμή για να το μελετήσω μου έδωσε ο Μενέλαος ο Γεωργίου, ο οποίος έχει το podcast «Γεγονότα που συγκλώνησαν», ο οποίος βγάζει ένα επεισόδιο αυτή την εβδομάδα για αυτή την περίπτωση και μου είπε «θέλω να μου μιλήσεις για αυτόν τον τύπο». Οπότε κάθισα και διάβασα το υλικό που υπάρχει, τι έχει λεχθεί στις δίκες, τι έχουν δει οι ψυχίατροι, οι δικαστικοί εμπειρογνώμονες που τον μελέτησαν και αυτό το οποίο είναι έτσι πολύ προφανές στην εξέταση του ανθρώπου αυτού ήταν ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε σεξουαλικά από πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή υπήρχε σεξουαλική αιμομιξία από τη μητέρα προς το γιο. Ναι, ναι, ξέρετε ότι και γυναίκες κάνουν σεξουαλικές κακοποιήσεις και γυναίκες μπορεί να βιάζουν και οι άνδρες μπορεί να είναι θύματα βιασμού. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες θύματα βιασμού, θα τα πούμε όλα αυτά στο podcast. Λοιπόν, μαζεύοντας τα σχόλια λοιπόν κάτω από αυτά τα δύο βίντεο που σας προανέφερα, το βίντεο της Πέμπτης και το βίντεο της Παρασκευής,
διάβαζα κάποια σχόλια τα οποία με άφησαν εννοεί. Καταρχάς να πω ένα χαριτωμένο σχόλιο. Μία φίλη έγραψε ότι εγώ, λέει, κάτω από το βίντεο της Παρασκευής, ένιωσα μεγάλη ντροπή όταν παρακολουθούσα το πρώτο επεισόδιο του podcast για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το είπα στη ψυχολόγο μου και τι ήθελα, λέει, άνοιξε ιστορίες γιατί η ψυχολόγος μου μου είπε ότι πρέπει να δουλέψουμε αυτά τα ζητήματα. Και χαχαχα έγραψε, χαριτωμένο, πολύ χαριτωμένο, το οποίο ήταν για μένα ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα, γιατί λέω, εάν το podcast ή τα θέματα τα οποία θίγουμε εδώ στο κανάλι γίνονται αφορμή να προβληματίζονται οι άνθρωποι για τις στάσεις τους, τα συναισθήματα τους, τις απόψεις τους και να το παίρνουν στη θεραπεία τους, καταπληκτικό, και να το παίρνουν στη θεραπεία τους και να το δουλεύουν αυτό στη θεραπεία τους, σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και σημαίνει ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και κάνουμε πολύ καλή δουλειά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά και θα συνεχίσω και εγώ να διαβάζω και να ενημερώνομαι και να μελετώ και να εξελίσσομαι και να μπορώ να σας φέρνω γνώσεις που να σας είναι χρήσιμες και να μην είναι και εμένα χρήσιμες. Αυτό ήταν το πρώτο, ένα πολύ χαριτωμένο σχόλιο. Ένα άλλο σχόλιο από το οποίο έπαθα την πλάκα μου ήταν ένα σχόλιο στο οποίο έγραψε μία κοπέλα: τι γίνεται στην περίπτωση που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σεξ με κάποιον και του πούμε ότι θέλουμε να βάλει προφυλακτικό και αυτός δεν δέχεται να βάλει προφυλακτικό και υπάρχει ο κίνδυνος, εάν επιμείνουμε, να μην κάνουμε σεξ. Τι κάνουμε τότε? Έμεινα και κοιτούσα το σχόλιο, γιατί και αν οι πολλά επίπεδα προβληματικής σκέψης και προβληματικής συμπεριφοράς, που δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ότι δεν την έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου τέτοια προβληματική σκέψη και προβληματική συμπεριφορά. Με την ηλικία που έχω τώρα των 48 ετών, με την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα των 48 ετών, της απάντησα ότι επιμένουμε, εννοείται, να γίνει το σεξ με χρήση προφυλακτικού και στην περίπτωση που άλλος δεν θα κάνει σεξ επειδή του είπαμε να βάλει προφυλακτικό, καλύτερα να μην κάνουμε σεξ παρά να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Θέλω να πω λίγο για την προφύλαξη και από τις απρογραμματιστές εγκυμοσύνες και από τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Θα υπάρχει και ειδικό επεισόδιο στο podcast γι' αυτό. Καταρχάς, το ανδρικό προφυλακτικό είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος προστασίας και από τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα και από τις απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι αντισύλληψης, δηλαδή προστασία από απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες, που είναι επίσης πολύ αποτελεσματικές, όπως η λήψη των γυναικείων αντισυλληπτικών χάπκιων, οι οποίες όμως αυτές λύσεις, τα γυναικεία αντισυλληπτικά χάπκια, έχουν και κάποιες παρενέργειες και κάποιες συστάσεις. Εάν μια γυναίκα παίρνει αντισυλληπτικά χάπια, θα της πει ο γυναικολόγος ότι δεν πρέπει να καπνίζει και επίσης θα της πει ότι πρέπει να προσέχει από κάποιες πρακτικές υγείας κλπ. Δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν είμαι γυναικολόγος, αλλά δεν παίρνουμε αντισυλληπτικά από μόνοι μας. Τα αντισυλληπτικά τα συνταγογραφεί ο γυναικολόγος. Πολλές φορές ο γυναικολόγος συνταγογραφεί αντισυλληπτικά χάπια και σε κορίτσια που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή γιατί έχουν προβλήματα ορμονολογικά. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποια κοπέλα παίρνει αντισυλληπτικά, ότι κάνει σεξ και αυτό παίρνει αντισυλληπτικά. Λέμε και εφηβάκια, έφηβα κοριτσάκια, ή μπορεί να τα δώσει ο γιατρός για ρύθμιση της περιόδου κτλ. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουμε σε σχέση με τα αντισυλληπτικά χάπια τα γυναικεία. Δεν υπάρχει ακόμη ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι. Οπότε είναι καλύτερη η χρήση του ανδρικού προφυλακτικού, η οποία είναι μια συσκευή του ανδρικού προφυλακτικού. Είναι ένα σακουλάκι από λάτεξ ή πολυουρεθάνη, το οποίο είναι στο σχήμα του ανδρικού πέους και το οποίο το φοράει ο άνδρας όταν το πέος βρίσκεται σε πλήρη στήση και αφαιρεί το πέος του και το σακουλάκι με προσοχή μετά που θα εξυπνατήσει μέσα στον κόλπο της γυναίκας, προκειμένου να μην διαφύγει ούτε και ένα χιλιοστό, ένα πολύ μικρό ποσοστό του σπερματικού υγρού, γιατί το σπερματικό υγρό
Είναι από μισό ml μέχρι 4-5 ml περίπου και περιέχει μέσα εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Και από όλα εκείνα τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια, ένα σπερματοζωάριο χρειάζεται για να γίνει σύλληψη. Θα τα πούμε αυτά στα επεισόδια που είναι προγραμματισμένα για αυτό το θέμα. Επίσης, τα γυναικεία αντισυλληπτικά χάπια και το γυναικείο προφυλακτικό, το οποίο δεν είναι διαδεδομένο στη χρήση και έχει πρακτικές δυσκολίες στη χρήση, και νομίζω στην Κύπρο δεν υπάρχει καν. Δεν ξέρω στην Ελλάδα κάποια φαρμακεία έχουν το γυναικείο προφυλακτικό. Δεν έχει τόσο ψηλή αποτελεσματικότητα όσο έχει το ανδρικό προφυλακτικό, και το ανδρικό προφυλακτικό έχει αυτή την πολύ ψηλή αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιείται ορθά. Καμία διείσδυση χωρίς προφυλακτικό. Μόλις τελειώσει η εξπερμάτιση, αποσύρεται με προσοχή το πέος από τον κόλπο. Ο άνδρας πιάνει με τα δύο του δάχτυλα το πέος, το προφυλακτικό το οποίο βρίσκεται πάνω στο πέος, και το τραβάει με προσοχή, ώστε να μην διαφύγει το σπερματικό υγρό. Λοιπόν, πέραν από την αντισύλληψη που προσφέρει το προφυλακτικό, το ανδρικό προφυλακτικό προσφέρει και πολύ υψηλή προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Γιατί κάποιοι άντρες δεν θέλουν να χρησιμοποιούν προφυλακτικό? Κάποιοι άντρες δεν θέλουν να χρησιμοποιούν προφυλακτικό επειδή δεν έχουν δεχθεί ορθή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και δεν γνωρίζουν και δεν αναγνωρίζουν τους κινδύνους για προγραμμάτιση εγκυμοσύνης και μετάδοση σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων όταν κάνουν σεξ χωρίς προφυλακτικό. Και επειδή ακριβώς δεν έχουν δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν και δεν έχουν μάθει πώς να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά, τα οποία έχουν δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα οποία λένε ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να κάνω σεξ χωρίς προφυλακτικό. Για μένα το προφυλακτικό είναι απαραίτητο κομμάτι της σεξουαλικής πράξης. Δηλαδή, έχω συνηθίσει κάθε φορά που κάνω σεξ να βάζω προφυλακτικό. Αυτό θα πρέπει να γίνεται. Η μόνη περίπτωση στην οποία δεν συνίσταται χρήση προφυλακτικού είναι όταν προσπαθεί ένα ζευγάρι να κάνει παιδί, ή όταν ένα ζευγάρι είναι πολλά χρόνια μαζί, είναι πολύ καιρό μαζί, είναι τουλάχιστον 3-4 μήνες μαζί και τους πρώτους 3-4 μήνες έκανα σεξ με προφυλακτικό. Μετά από τους πρώτους 3-4 μήνες έκαναν και οι δύο εξετάσεις για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Στο καινούριο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει ο Σονούπο είναι καταγεγραμμένες οι εξετάσεις που πρέπει να κάνει κάποιος για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα και σε ποιους γιατρούς να πάει, και το βιβλίο αυτό, το κεφάλαιο αυτό το έχει επιμεληθεί και ο Δόκτωρ Σταύρος ο Χαραλάμπους, ο ουρολόγος, ο πρόεδρος της Ουρολογικής Εταιρείας Κύπρου, και μου έχει πει ότι είναι σωστές οι πληροφορίες που έχω μέσα. Ενώ δεν το έγραψα και να το στείλω στον εκδοτικό κατευθείαν, το επιμελήθηκε και ο γιατρός, το είδε και ο γιατρός και πρόσθεσε κάποια σημεία και είπε τη γνώμη του για κάποια σημεία. Αλλά οι πληροφορίες αυτές σε σχέση με ποιους γιατρούς πάνε, τις είχα βρει σωστά. Λοιπόν, μόνο στην περίπτωση που έχουμε κάνει όλες τις εξετάσεις για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα και τις εξετάσεις αίματος και τις εξετάσεις από το κολπικό επίχρησμα του στο γυναικείο κόλπο και από το επίχρησμα στο πέος, γίνονται πολύ συγκεκριμένες εξετάσεις για να δούμε αν κάποιος έχει τον ιό HIV, ή αν κάποιος έχει κάποια από τις υπατήτηδες, ή αν κάποιος έχει σύφυλη, γονόρια. Και ένα σωρό σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Στο βιβλίο υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος με κάποια από αυτά τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Και κάποια σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, όπως τα καρκινογόνα στελέχη του ιού HPV, του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, μπορεί να προκαλέσουν στο μέλλον, εάν κάποιος προσβληθεί από τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο οποίος είναι πολύ διαδεδομένος, ο οποίος έχει περίπου 100 στελέχη, 40 εκ των οποίων θεωρούνται καρκινογόνα, μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον κόλπο, στον τράχυλο, καρκίνο στο πέος. Καρκίνο στο ορθό και ούτω καθεξής. Δεν παίζουμε με την υγεία μας.
Οπότε όταν κάποιος μαλάκας, sorry για την έκφραση, σου λέει ότι άμα αγαπάς θα δεχθείς να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό, παρόλο που δεν είστε ζευγάρι που είστε μαζί 3-4 μήνες και έχετε κάνει όλες τις εξετάσεις, θα του πεις όχι, εγώ δεν δέχομαι χωρίς προφυλακτικό. Η μόνη περίπτωση να δεχθώ χωρίς προφυλακτικό είναι να είμαστε μαζί ένα ικανό χρονικό διάστημα, μονογαμικά μαζί, να κάνουμε και δυο τις εξετάσεις και άμα είμαστε σίγουροι ότι δεν, τότε ναι. Με απλά λόγια, πρόκειται για επίκληση στο συναίσθημα, κατεξοχήν χειριστική συμπεριφορά, η οποία χειριστική συμπεριφορά και επίκληση στο συναίσθημα χρησιμοποιείται από τους ναρκισσιστές, τους ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητος, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους που είναι να κυριαρχήσουν επί των άλλων. Και πρόκειται για μια στρεβλή λογική. Γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, γνιάζεσαι για την υγεία του. Οπότε, από τη στιγμή που ένα ζευγάρι δεν είναι μαζί μονογαμικά για πάνω από 3 μήνες και δεν έχουν κάνει όλες τις εξετάσεις ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε σεξουαλικός μεταδεδομένο νόσημα, κινδυνεύει και ο άνδρας που κάνει χωρίς προφυλακτικό και η γυναίκα που κάνει χωρίς προφυλακτικό σεξ να κολλήσει κάποιο σεξουαλικός μεταδεδομένο νόσημα και μπορεί ένα νόσημα να, στον ένα να κάνει βλάβη και στον άλλο να μην κάνει βλάβη. Πολλές φορές άνθρωποι ήταν φορείς του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων HPV ή ήδη ήταν ασυμπτωματικοί φορείς και κόλλησαν τον σύντροφο τους και αυτός ανέπτυξε είτε κονδυλώματα είτε ακόμη χειρότερα προκαρκινικά κύτταρα και το καθεξής. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν εμβόλια για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, το HPV, τα οποία συνιστούνται από τους ιατρούς να γίνονται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, δηλαδή πριν από την εφηβεία, πριν να ξεκινήσει η σεξουαλική τους ζωή. Υπάρχουν 2-3 εμβόλια, το κάθε ένα από αυτά πιάνει διαφορετικά στελέχη του καρκινογόνα, στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Συζητήστε με τον παιδίατρο του παιδιού σας από την ηλικία των 9 ετών και πάνω ποια εμβόλια να κάνει. 70 χώρες παγκοσμίως έχουν εντάξει στο πρόγραμμα των εθνικών εμβολιασμών τους αυτά τα εμβόλια του HPV. Και επίσης αυτά τα εμβόλια για το HPV, τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, μπορούν να τα κάνουν και άνδρες και γυναίκες και μεγαλύτερης ηλικίας. Εγώ για παράδειγμα το έκανα το εμβόλιο κατά το HPV στην ηλικία των 32 ετών όταν βγήκε το εμβόλιο, πριν 16 χρόνια. Η κόρη μου ήρθε από μόνη της, ήταν 13 ετών και φυσικά δεν είχε ξεκινήσει την σεξουαλική της ζωή στα 13 και μου είπε θέλω να με πας στη γυναικολόγο να μου κάνει το εμβόλιο. Και πήγαμε και το κάναμε το εμβόλιο και μάλιστα το συζητούσα και με τον αδερφό μου που είναι ιατρός και του λέω ρε να πάνε το κάνω από τώρα, μου λέει ναι κάντε στο, βεβαίως κάντε στο μου λέει. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα το έκανε, ξέρω εγώ, στα 16-17. Μου λέει όχι να τη το κάνει, γιατί οι γιατροί λένε από 9 ετών και πάνω. Και επίσης λένε και για τα αγόρια να το κάνω. Συζητούμε με τον παιδίατρο του παιδιού μας το εμβόλιο για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, HPV. Λοιπόν, και πάλι και να έχεις το εμβόλιο, δεν πιάνει όλα τα επικίνδυνα στελέχη το εμβόλιο. Οπότε πάλι προσοχή. Προσέχουμε για να έχουμε. Δεν θέλω να σας τρομάξω, δεν θέλω να σας τρομοκρατήσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φοβίες σε σχέση με το άμα κάνω σεξ μπορεί να κολλήσω μια αρρώστια και φοβούνται ακόμη και να κάνουν σεξ και κυρίως αυτό παρατηρείται σε ομοφιλόφιλους ανθρώπους γιατί υπάρχει μια έτσι ένας επιπολασμός του HIV σε ομοφιλόφιλους άνδρες. Και ο λόγος είναι ότι όταν γίνεται προκτικό σεξ είναι πολύ πιο πιθανό να μεταδοθεί οτιδήποτε έχει ο ένας οργανισμός στον άλλον εάν γίνεται χωρίς προφυλακτικό. Και οι γιατροί λένε ότι ειδικά το προκτικό σεξ πρέπει να γίνεται πάντοτε με προφυλακτικό. Ξεκάθαρα το λένε αυτό οι γιατροί, δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Οι γιατροί το λένε ότι είναι απαράδεκτο να κάνεις προκτικό σεξ χωρίς προφυλακτικό. Για σκοπούς προστασίας από τη μετάδοση σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων.
Και για το προκτικό σεξ θα μιλήσουμε και για τις διαφορές που υπάρχουν στο γυναικείο και ανδρικό σώμα σε σχέση με το προκτικό σεξ. Είναι ενδιαφέρον να μιλήσουμε και γι' αυτό. Έχω διαβάσει αρκετά. Φαίνεται ότι το ανδρικό σώμα έχει περισσότερα φόντα για να κάνει προκτικό σεξ παρά το γυναικείο. Δηλαδή, ο ανδρικός προκτός έχει μεγαλύτερες αντοχές στη δύσδυση από ότι ο γυναικείος προκτός. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε πρόσφατες μελέτες. Και επίσης, οι άνδρες έχουν τον προστάτη, ο οποίος είναι ένας αδένας που προκαλεί έντονο οργασμό στους άνδρες που έχουν τον προστάτη. Και σας είπα και νομίζω στο πρώτο επεισόδιο του podcast το έχω πει ότι πιθανολογείται από κάποιους θεωρητικούς ότι υπάρχει ένα σημείο G στο γυναικείο κόλπο, το οποίο σημείο G με βάση αυτούς τους ειδικούς είναι ομόλογο του προστάτη, δηλαδή τα ίδια κύτταρα που σε ένα αγοράκι θα σχηματίσουν το προστάτη, σε ένα κοριτσάκι θα σχηματίσουν το σημείο G, το οποίο βρίσκεται μέσα στο γυναικείο κόλπο, όχι κοντά στο ορθό, όχι κοντά στο έντερο. Άλλοι ειδικοί λένε ότι οι αδένες skins είναι αυτοί που είναι ομόλογοι του προστάτη, οι οποίοι αδένες skins φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στο γυναικείο squirting. Θα μιλήσουν και για το γυναικείο squirting τι είναι. Είδα ένα σχόλιο πολύ έτσι, χαριτωμένο πάλι, αλλά δεν ήταν ορθό, γιατί μια κοπέλα λέει, εγώ λέει, όταν έκανα σεξ με έναν άντρα ο οποίος είχε μεγάλο πέος, ενώ ήταν ολόκληρο το επεισόδιο, έλεγε την επιστημονική αλήθεια, δηλαδή ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος του πέους. Κατάφερε να βρει το σημείο G και τότε κατάφερα να έχω squirting, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και μάλιστα μπέρδευε η κοπέλα, επειδή δεν γνώριζε, μου κάνει επίτηδες, μπέρδευε το squirting με το γυναικείο οργασμό, ο οποίος γυναικείος οργασμός έχει μπορεί να συνοδευτεί με μια πολύ μικρή ποσότητα υγρών, τα οποία έρχονται από τη γυναικεία ουρήθρα και από τους αδένες skin, ο οποίος όμως αυτός γυναικείος οργασμός δεν έχει καμία σχέση με το squirting. Άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Μπορεί μια γυναίκα να έχει οργασμό με πολύ λίγα υγρά, τα οποία να μην είναι αντιληπτά, ή να έχει οργασμό ο οποίος να συνοδεύεται με squirting. Και της απάντησα στο κάτω από το σχόλιο την αλήθεια, ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος του ανδρικού πέους για να έχει μια γυναίκα squirting. Έτυχε εσύ να κάνει squirting, ψεκασμένη στα ελληνικά λέξη squirting, έτυχε εσύ να έχεις έναν έντονο οργασμό με πολύ ψέκασμα την ώρα που έκανε σεξ με κάποιον που κατά τη γνώμη σου είχε μεγάλο πέος, συνδύεσες αυτά τα δύο γεγονότα και έβγαλες λανθασμένα το συμπέρασμα ότι το μέγεθος του πέους παίζει ρόλο για το squirting. Και της είπα το πολύ γνωστό παράδειγμα ότι ο γυναικείος οργασμός που συνοδεύεται με squirting είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάρα πολύ συχνά παρατηρείται στη σεξουαλική πράξη μεταξύ δύο γυναικών, που ούτε η μια έχει πέος ούτε η άλλη. Εντάξει. Και όπως θα εξηγήσουμε και στα επόμενα βίντεο, το βασικό όργανο της γυναίκας το οποίο τη βοηθάει να έχει σεξουαλική ευχαρίστηση, ερωτική ευχαρίστηση και να έχει οργασμούς είναι η κλιτορίδα. Όχι ο κόλπος, η κλιτορίδα. Αυτά έτσι από πάνω από πάνω. Θέλω να πω ότι αποτελεί επίκληση στο συναίσθημα να σου πει ο άλλος ότι αν μ' αγαπάς θα δεχθείς να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Είναι ένδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σεβαστικός. Είναι ένδειξη ότι είναι χειριστικός. Και καλύτερα να μην κάνεις σεξ με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ό,τι να είναι και σου λέει από την πρώτη σεξουαλική συνέρβρεση ή τη δεύτερη ή την τρίτη, προτού περάσει ικανό χρονικό διάστημα και προτού εξεταστείτε και οι δύο ενδελεχώς για σεξουαλικώς μεταδομένα νοσήματα και προτού συζητήσετε τη μέθοδο αντισύλληψης που θα χρησιμοποιήσετε, να σου λέει αν μ' αγαπάς θα κάνεις σεξ χωρίς προφυλακτικό και αν δεν μ' αγαπάς δεν θα δεχθείς να κάνεις σεξ χωρίς προφυλακτικό και επειδή δεν μ' αγαπάς εγώ δεν θα κάνω. Όχι, δεν θα κάνει, γιατί θέλει να γίνει το δικό του. Και αν έχει πρόβλημα αυτός ο τύπος ο οποίος θέλει να κάνει οπωσδήποτε χωρίς προφυλακτικό, επειδή ίσως
φοβάται ότι βάζοντας το προφυλακτικό θα χάσει τη στήση του ή οτιδήποτε άλλο, να πάει σε έναν ιατρό ουρολόγο να το συζητήσει, να δει τα θέματα του, να δει τα ζητήματά του και να μην τα βγάζει πάνω στην κοπέλα. Και γι' αυτά θα μιλήσουμε. Κάποιοι οι οποίοι έχουν, πώς να το πω, φόβο ότι θα μπορούσε να έχουν, να τους πέσει η στήση τους, να χάσουν τη στήση τους, σου λένε, δεν θα βάλω προφυλακτικό, γιατί άμα βάλω μπορεί να μου πέσει. Άμα έχεις θέμα και σου πέφτει η στήση σου, πήγαινε σε ένα γιατρό να το φτιάξεις αυτό το θέμα που σου πέφτει η στήση σου. Όχι να πηγαίνεις να λες την κάθε κοπέλα που γνωρίζεις, μόλις τη γνωρίσεις, άμα αγαπάς θα δεχτείς χωρίς προφυλακτικό. Και άλλοι, άκουγε άλλοι, λέει, κινδυνεύω να μην κάνω σεξ. Τι θα πάθεις αν δεν κάνεις σεξ? Χαρές του πράγμα δεν κάνεις σεξ. Άμα παρακολουθείς τα παθήματα της σεξουαλικής διαπαιδαγωγής που κάνουμε εδώ πέρα, θα μάθεις πώς λειτουργεί το σώμα σου, πώς λειτουργεί η σεξουαλική σου λειτουργία και θα μπορείς να νιώθεις ικανοποιημένη είτε κάνεις σεξ με άλλο πρόσωπο είτε όχι. Δεν είμαι εναντίον του να κάνουμε σεξ με άλλους ανθρώπους και θα το εξηγήσουμε στα επόμενα επεισόδια ότι έχει άλλη χάρη το σεξ με παρέα παρά το μοναχικό σεξ. Αλλά όχι και να ρίχνουμε τα στάνταρτ μας, να βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο για να κολλήσουμε σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα, να βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο για να έχουμε μια προγραμμάτιστη εγκυμοσύνη και μετά να περάσουμε μέσα από το δράμα, ίσως να περάσουμε και μέσα από το δράμα μιας έκτρωσης. Ή να φέρουμε ένα παιδί στον κόσμο χωρίς καθόλου προγραμματισμό και χωρίς καθόλου υπευθυνότητα. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Αν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν θα κάνεις τίποτα στο σεξ που να σου λέει ο άλλος και να μην το θέλεις εσύ. Αυτά. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Θα χαρώ να διαβάσω τις δικές σας σκέψεις στα σχόλια.